Κύριε Γεμαρέλο, το Δημοτικό Συμβούλιο το διαζώσει μετά από πάρα πολύ καιρό, σχεδόν 2 χρόνια, δεν πραγματοποιήθηκε. Θέλουμε να μας πείτε τους λόγους που αποχώρησε η μειοψηφία. Καλησπέρα σας. Και εμείς το περιμέναμε το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το πρώτο μετά από σχεδόν 2 χρόνια διαζώσεις, ώστε να συνεδριάσουμε κανονικά, επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα. Και είχαμε την ελπίδα ότι θα άλλαζαν κάποια πράγματα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Με την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου υπήρξε μια συνεννόηση και κουβέντα με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν θα τηρούνταν η χωροταξία η οποία τηρούνταν την προηγούμενη διετία. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η πρόεδρος θα πλαισιώνονταν εκαθέρωθεν από τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλωστε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν συνεδριάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, προσκαλείται ο Δήμαρχος να παρίσταται στη συνεδρίαση. Δεν αποτελεί μέλος του Προεδρείου. Μπορεί να πλαισιώνει δίπλα το Προεδρείο, αλλά ποτέ δίπλα στην Πρόεδρο και στον εκάστοτε Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλωστε, την προηγούμενη διετία διαπιστώθηκε πολλές φορές να παρεμβαίνει ο Δήμαρχος στην Πρόεδρο, λέγοντας κόψε τον έναν, σταμάτα τον άλλον, διέκοψε και πολλές τέτοιες παρεμβάσεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν εμείς να αποδεχτούμε στη νέα διετία. Πήγαμε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο και βλέπουμε την ίδια πάλι διάταξη όπως ήταν τα προηγούμενα 2 χρόνια. Εκεί αντιδράσαμε προφανώς, γιατί είχαμε πάρει τη δέσμευση της Προέδρου από τα λεγόμενά της ότι αυτό θα άλλαζε. Δεν έγινε αυτό πραγματικότητα και δεν υπήρχε προφανώς η θέλησή μας να παραμείνουμε σε μια συνεδρίαση ακολουθώντας τις ίδιες τακτικές με την προηγούμενη διετία. Δεν προβλέπεται από κάποιο κανονισμό Δημοτικού Συμβουλίου ή κάποιο νομοθέτημα, αλλά είναι κανόνας δημοτυπίας ότι δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να σας φέρω ένα παράδειγμα, ο πρόεδρος της Βουλής να πλαισιώνεται από τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Και ο πρόεδρος της Βουλής πλαισιώνεται από τους εκάστοτε αντιπροέδρους και γραμματείς του Προεδρείου. Και ο Πρωθυπουργός είναι σε διαφορετικά έδρανα. Εμείς δεν είπαμε να μην είναι πάνω να πλαισιώνει, είπαμε όμως ότι δεν μπορεί να είναι δίπλα στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό και μας οδήγησε να αποσυρθούμε. Ευελπιστούμε βέβαια να αναθεωρήσουν αυτή τη στάση τους, γιατί αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρω κι εγώ πώς θα γίνονται από εδώ και πέρα συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεμαρέλο.